Πήγα στη θάλασσα, γέμισα το μαλλί μου αλάτι και θέλω να σας δείξω πώς θα τα λιώσω. Δεν έχω φέρει ψεκαστήρι, οπότε θα χρησιμοποιήσω ένα μπουκάλι από το σούπερ μάρκετ που ήταν για νερό. Έβαλα νεράκι και εδώ από ό,τι βλέπω έχει και σαμπουάν για τα μαλλιά. Θα το ρίξω μέσα. Το καπάκι. Φτιάχνω κοκτέιλ. Λοιπόν, θα βρέψω τα μαλλιά μου πρώτα. Ανοίγω τα κοτσιδάκια μου. Και τώρα θα βάλω το μιξαρισμένο προϊόν. Αυτό. Βάλτε λίγο στα χέρια σας. Άφησα την πετσέτα για 10 λεπτά στο κεφάλι μου για να απορροφήσει όλο το νερό και να μην στάζουν τα κοτσιδάκια. Άρα τώρα έχουν περάσει 10 λεπτά. Ναι, γιατί δεν θέλουμε να στάζει πάνω μας το μάλλι αυτό. Και τώρα θα συγκεντρωθώ στη ρίζα, γιατί δεν θέλω να κρατάει υγρασία το μαλλί μου και να νοικιάζει. Με αυτό το πιστολάκι. Ναι, ό,τι μπορείς να κάνεις με ένα μικρό πιστολάκι. Πόση ώρα σου πήρε να τα στεγνώσεις με το μικρό πιστολάκι του ταξιδιού? 5 λεπτά, αλλά επικεντρώθηκα μόνο στη ρίζα. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ να στεγνώσει όλο το μαλλί. Με νοιάζει μόνο η ρίζα να μην έχει υγρασία. Εγώ έχω και πιο κοντό μαλλί. Εντάξει, κάποιος άλλος έχει και πιο μακρύ μαλλί. Αλλά η ρίζα για μένα είχε σημασία. Άρα το κάτω μέρος του μαλλιού είναι ακόμα βρεγμένο. Εντάξει, θα πω εγώ, θα έλεγα ότι είναι νοπό. Εντάξει, δεν στάζει, γιατί το είχα βάλει στην πετσέτα και το είχα αφήσει 10 λεπτά, είχα απορροφήσει το νερό. Δεν στάζει, αλλά δεν είναι στεγνό. Είναι οκ. Okay, οπότε κάποιο που θέλει να τα στεγνώσει όλα μπορεί να κάνει και το υπόλοιπο, έτσι. Μπορεί να βάζει πιστολάκια, αλλά όχι πάνω στο μαλλί. Λίγο με μικρή απόσταση. Ναι, όταν, αν θες να τα στεγνώσεις και τις άκρες, επειδή και οι άκρες δεν τελειώνουν το εξουδάκι, είναι πιο ευαίσθητες το πιστολάκι. Είναι καλύτερο από μακριά. Okay. Και είναι πιο χλιαρό αέρα, όχι το ζεστό. Thank you for the instructions. Yay! Yay.